κύριε, καλησπέρα σας. Πριν από μία περίπου εβδομάδα, κατέθεσε στην Αλβανία, μάλιστα για τέταρτη φορά, μία αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για να παρατηρήσει από κοντά τη σύμβαση, την εφαρμογή μάλλον της σύμβασης πλαίσιο για τις εθνικές μειονότητες. Στα πλαίσια αυτά, συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχαν και εκπρόσωποι του χώρου μας. Είχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αντιπροσωπεία της Ομόνιας. Στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν, εμείς θα έχουμε καλεσμένους στην εκπομπή μας εκπροσώπους τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πολιτική ηγεσία, ούτως ώστε να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτό το θέμα. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον αντιπρόεδρο ή τον αντιδήμαρχο του Δήμου Δερόπολης, τον κύριο Μιχάλη Μάνο, που τυχάνει να είναι και νομικός. Κύριε Μάνο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Πρωτού όμως να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, ας παρακολουθήσουμε μαζί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Με την ευκαιρία της 25ης Μαρτίου, Εθνικής Εορτής της Ελλάδος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο κ. Βασίλειος Τόλιος παρέθεσε δεξίωση σε αίθουσα του ξενοδοχείου Τσαγιούπη, στην οποία εκτός από τους Έλληνες της περιοχής δικαιοδοσίας του Προξενείου, Αργυρόκαστρο, Αγισαράντα, Δέλβινο, Τεπελιένη και Πρεμετή, παρευρέθηκαν και πολλοί φίλοι και καλοθελητές της στους νομούς αυτούς, αλλά και διάφορες προσωπικότητες. Όλοι τους ευχήθηκαν τον Γενικό Πρόξενο για την εθνική μας εορτή, την Εθνική Εορτή της Ελλάδος, που συμπίπτει με την έναρξη της Επανάσταση του γένους κατά των Τούρκων στις 25 Μαρτίου του 1821. Σε δήλωσή του μπροστά στις κάμερες, ο Γενικός Πρόξενος κ. Τόλιος επεσήμανε το γεγονός πως η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αφορά ολόκληρη τη Βαλκανική και πως αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο του διαφωτισμού. Η Εθνική Επανάσταση του 1821 κατά της καταπίεσης και της σκλαβιάς και της υποδούλωσης. Και αυτό αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι αφορά όλη τη Βαλκανική. Και η Ελληνική όπως και η Ελληνική Επανάσταση εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο του πεφωτισμού. Θεωρώ ότι όλοι ανήκουμε σε ένα κοινό πλαίσιο, αγώνα γενικού και του αλβανικού λαού που ζούμε περισσότερο από κάθε λαό των Βαλκανίων μαζί. Στη συνέχεια, ο κ. Τόλιος επεσήμανε πως τέτοιες εκδηλώσεις είναι πηγή έμπνευσης για όλους και κυρίως για τα παιδιά και τις νεολαίες μας και για την ακόμη περισσότερο βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ώστε να φτάσουν εκεί που το αξίζουν οι δύο λαοί μας. Και νομίζω ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι πηγή εμπνεύσεως για όλους μας και κυρίως για τα παιδιά μας και τις νεολαίες μας. Πόσο μάλλον που αυτή η πηγή εμπνεύσεως φέτος ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο με τις προσπάθειες των δύο χωρών και ήδη αυτές οι προσπάθειες εκταφής των πεσόντων αποτελούν μια πηγή κοινής υπερηφάνειας Αλβανίας και Ελλάδος. Χάρη στον αγώνα που έδωσε η Ομόνια, τακτοποιήθηκε πλήρως το πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κυρίως στα Ιωάννινα, για όσους συμπατριώτες μας έχουν άμκα. Το πρόβλημα είχε ξεκινήσει στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, οι υπάλληλοι του οποίου ζητούσαν πρόσθετα έγγραφα, όπως βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και άλλα, όταν έβλεπαν ότι οι ασθενείς ήταν ομογενείς από την Αλβανία, ακόμα και αν διέθεταν ελληνική ταυτότητα. Με επιστολή του Γενικού Προέδρου κ. Λεωνίδα Παπά τον περασμένο Νοέμβριο, στους αρμόδιους πολιτικούς και διοικητικούς εκπροσώπους έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, όμως το πρόβλημα δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως. Μετά από νέες παρεμβάσεις, το Υπουργείο Υγείας έστειλε διευκρινιστική εγκύκλιο προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο οποίο διευκρινίζεται το αυτονόητο ότι όλοι οι πολίτες που έχουν άμκα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως άλλωστε συνέβαινε σε ολόκληρη την υπόλοιπη χώρα. Ναι, είμαι σε την ευχάριστη θέση να πω ότι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε πολλούς συμπατριώτες μας λύθηκε και από παρεμβάσεις που ξεκίνησαν από την Ομόνια και με τη συμβολή κάποιων πολιτευτών από την Ελλάδα
όπως του βουλευτή Ιωαννίνων. Ήταν ένα πρόβλημα που ήταν κυρίως στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, οι οποίοι όταν βλέπανε, ακόμα και αν είχαν οι πολίτες ελληνική ταυτότητα και αναγράφονταν ως τόπος γέννησης του Αργυρόκαστρου του Αγίου 40, γενικότερα η Αλβανία, τους ζητούσαν πρόσθετα έγγραφα για να βεβαιωθεί ότι ήταν κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος. Θεωρούσαμε ότι ήταν απαράδεκτο, γιατί στην ουσία απέκλειε από τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τους συμπατριώτες μας που ζουν εδώ. Γίνανε κάποιες παρεμβάσεις και τακτοποιήθηκε το θέμα, οπότε δεν ζητούν πρόσθετα έγγραφα, απλά μόνο την ταυτότητα ή την κάρτα ομογενούς μαζί με το ΆΜΚΑ. Για την επίλυση του θέματος συνέβαλε τα μέγιστα και ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης Στέφος, τον οποίο στην ανακοίνωσή της για το θέμα ευχαριστεί η Ομόνοια. Στη συνεδρίασή του της περασμένης 3ης 20 Μαρτίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δερόπολης συζήτησε για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2017 σχετικά με τις επενδύσεις αλλά και με τα έσοδα. Στο σημείο αυτό, φλογερές ήταν οι συζητήσεις και για το ιδιοκτησιακό στο Δήμο, με τους συμβούλους να επικρίνουν την κυβέρνηση και για το ότι δεν επενδύει στη Δρόπολη στον τομέα της γεωργίας. Ποια είναι η ξέρετε, εγώ επί της ευκαιρίας μπορεί να σας πω ότι πριν από ένα μήνα ο κ. Λούς εδώ μας είπε ότι ήρθαν οι υπουργοί και δεν πήγανε ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας λέω κύριε ότι ήρθε ο υπουργός της γεωργίας στο Δήμο Δρόπολης και δεν κάλεσε την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο. Και πάει ο Αντιδήμαρχος έξω για να στήξει τον υπουργό, ο οποίος υποχρεωμένος υπουργός μόνο σε αυτήν την κυβέρνηση μπορεί να σύμφωνε. Και εγώ είχα μια προσωπική αντιπαράθεση με τον υπουργό, γι' αυτό κυρία. Μόνο γι' αυτό. Και του είπα πρέπει να ντρέπεται αυτή η κυβέρνηση που έχει αγνοήσει, έχει ταπεινώσει τον Δήμο Δρόπολης κατά καιρούς. Τον Γκράντι, τις επενδύσεις δεν είπε κανένας από τους βουλευτές του, ο οποίος βουλευτής ήταν και υπουργός και έκανε την διοικητική διαίρεση και έβαλε τον Δήμο Δρόπολης, ότι αυτός ο κάμπος είναι μεγαλύτερος από τους 9 Δήμους του νομού Αλληλοκάστρου. Ακόμη σύμβουλοι επεσήμαναν το γεγονός πως στον προϋπολογισμό του 2017 δεν είχαν προβλεφτεί τα απαραίτητα κονδύλια στον τομέα του πολιτισμού και της προβολής και διατήρησης της παράδοσης. Από ό,τι θυμάμαι πέρσι έχουμε περάσει στον προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια παλιά, νομίζω, που αφορούσαν τα πολιτιστικά. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Αχιλιά Ντέτσικα, οι επενδύσεις κατά το 2017 ήταν πολλές, αλλά και τα έσοδα συγκεντρώθηκαν κατά 97%. Τα θέματα τα άλλα ήταν γενικά ο προϋπολογισμός του 2017. Για το Δήμο Δρόπολης το 2017 ήταν μια χρονιά, να πω, και κακιά και πολύ καλή. Το εννοώ κακιά, το καλοκαίρι είχαμε πολλές φωτιές στο Δήμο Δρόπολης, το Δεκέμβρη είχαμε τις πλημμύρες και το καλό είναι ο Δήμος Δρόπολης τελείωσε 3 σημαντικά έργα στο Δήμο Δρόπολης. Το πρώτο έργο που τελείωσε είναι τα καινούργια γραφεία, τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει. Έχουμε 6 μήνες που δουλεύουμε όλες τις υπηρεσίες στο καινούργιο το κτίριο. Είναι το τετραγωγείο του Μάντζιφα. Άρχισε η πρώτη φάση, Μάντζιφα Γεργουτσάτη. Τέλος Σεπτέμβρη η πηγή κόπηκε, αλλά εχθές ήμουν στην πηγή και ξαναβεί και ξανά, και αυτό είναι ευχάριστο νέο, γιατί θα συνεχίσει το έργο. Και το τρίτο, το μεγάλο έργο, είναι το ξεχασμένο πογόνι. Ήδη έχει αρχίσει γύρω στα 3 χιλιόμετρα δρόμο η πλατεία του χωριού Πολίτσανης. Τώρα είναι η τελική φάση, η ασφάλτρωση. Τελικά το 2017 ήταν η καλή χρονιά σε θέμα επενδύσεις από την κεντρική εξουσία. Ήδη έχουμε κάνει και άλλα έργα με τα λεφτά που έχουμε μάσει από τους δημότες, φόρους χωραφιών, φόρους λιβάδια και ξύλα. Έχουμε κάνει στρώσιμους δρόμους με πετό σε χωριά, στο Πογόνι και στο Δήμο Δρόπολης. Έχουμε στρώσει στο χωριό Σοπική γύρω στα 150 μέτρα το 2017 με πετό. Στους χωριάδες έχουμε στρώσει 200 μέτρα με πετό. Έχουμε ρίξει γύρω στα 22 εκατομμύρια λεκ παλά στη γέφυρα που έκανε ο στρατός. Έκαναμε τη βάση με πετά, την ξυλία την αγόρασε ο Δήμος Δρόπολης. Έχουμε κάνει ένα κομμάτι με δρόμο στο χωριό
Κρυονέρι, το οποίο ήταν στη μέση, ένα κομμάτι δρόμο στη Γράψη. Στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και άλλα θέματα, όπως η οικονομική βοήθεια στους άπορους, το πρόγραμμα της αδιαφάνειας και άλλα, τα οποία εγκρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα από τους συμβουλούς όλων των πολιτικών παρατάξεων. Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αλβανία στα πλαίσια του τέταρτου κύκλου παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Η αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις και στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, τόσο με την Ομόνοια όσο και με τους επικεφαλείς των δύο Δήμων, Δρόπολης και Φινίκης. Η συνάντηση με την Ομόνοια πραγματοποιήθηκε στη Χιμάρα, ενώ με την τοπική αυτοδιοίκηση στη Φινίκη. Τόσο η Ομόνοια όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση ενημέρωσαν την πενταμελή αντιπροσωπεία για την άρνηση της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της σύμβασης, παρόλο που είχε επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο από το 1999. Ο Γενικός Πρόεδρος της Ομόνοιας παρέδωσε στην αντιπροσωπεία φάκελο για το ιδιοκτησιακό, έκθεση για την εθνική ελληνική μειονότητα και παρατηρήσεις για τους εφαρμοστικούς νόμους που επρόκειτο να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο τον ερχόμενο Μάιο. Πριν μια εβδομάδα, μαζί με το Δήμο Φινικίου, είχαμε μια συνάντηση με το Συμβούλιο Ευρώπης. Τα θέματα που συζητήσαμε. Το κύριο θέμα ήταν οι περιουσίες των δύο Δήμων. Ο Δήμος Φινικίου έχει περισσότερα προβλήματα σε σχέση με το Δήμο το δικό μας. Θέσαμε τα προβλήματα με τα κλεψίματα και ζητήσαμε ομόφωνα με το Δήμαρχο του Φινικίου στα τμήματα της αστυνομίας που είναι στους δύο Δήμους να έχει παιδιά δικά μας. Να είναι παιδιά από τη Δρόπολη, να είναι παιδιά από το Φινίκη. Συζητήσαμε και άλλα θέματα σύμφωνα με τον προπολογισμό που στέλνουν στο Δήμο Δρόπολης και στο Δήμο Φινικίου και γενικά με τα σχολεία της μειονότητας θέσαμε θέματα ότι γίνονται ελληνικά και θα παραμείνουν να γίνουν ελληνικά. Θέσαμε θέματα με τα βιβλία, τα οποία μισά βιβλία γράφουν για τη Μεγάλη Αλβανία, μισά βιβλία γράφουν για την Τζαμουριά, τα οποία δεν χρειάζεται να είναι στα δικά μας τα βιβλία. Για τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτικών φορείων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας θα έχουμε καλεσμένους σε ξεχωριστές εκπομπές έως τις αρχές Μαΐου. Κύριε Μάνο, πριν από μία περίπου εβδομάδα, εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο εσείς ως Δήμος Δερόπολης αλλά και ως Δήμος Φινικαίων, είχατε συνάντηση με αυτή την αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πείτε μας λιγάκι αρχικά το κλίμα που επικράτησε σε αυτή τη συνάντηση. Χαίρετε, ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση εδώ στο στούντιο σας. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα όσο παλιό και κρίσιμο θέμα για τη Διέπη. Τα δικαιώματα που έχουμε εμείς η εθνική ελληνική μειονότητα εδώ στον χώρο μας δεν είναι πρώτη φορά που ήρθε το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μια πρόγευση μας είχε κάνει ο διευθυντής αυτού του γραφείου που βρίσκεται στα Τύρανα, κύριος Κλάους Νέουρικ, και γνωρίζαμε περί το τι εστίν. Βρεθήκαμε εκεί στο Φινίκη, οι δύο δήμοι από κοινού. Στην αρχή θέλησαν να συστηθούμε εμείς, να αυτοπροσδιοριστούμε δίχως κανένα ερώτημα. Και το θέμα ήταν από πότε θα αυτοπροσδιοριστούμε. Δηλαδή θα μιλούσαμε από την προχριστού εποχή, τη νέα εποχή. Όχι, είπα ο διευθυντής τους, θα μιλήσετε από το 2011, όπου έγινε και η τελευταία απογραφή πληθυσμού εδώ. Και από εκεί ξεκίνησε ως εναρκτήρια συζήτηση πώς είχαμε ζήσει εμείς εκείνες τις εποχές, γιατί απέτυχε τελικά αυτή το τσένσους, η απογραφή πληθυσμού εδώ. Και εμείς έχουμε τις συνέπειες τώρα. Γνωρίζετε ότι ο Δήμος είναι φορέας διτών δικαιωμάτων των πολιτών του Δήμου Δρόπολης, που είναι αμυγός ελληνικός πληθυσμός, και φορέας αυτού του αποτελέσματος, διότι το τσένσους ή απογραφή με βάση τη φόρμουλα που έχει το Υπουργείο Οικονομικών της Αλβανίας μας αποδίδει εμάς κονδύλια ως προς 2.000 κατοίκους. Γι' αυτό οι συνέπειες είναι γνωστές ως προς την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος του Δήμου και των εκτελέσεις έργων. Τοποθετήθηκε πρώτος ο Δήμαρχος Φινικαίων, μετά ο Δήμαρχος ο δικός μας ο Αχιλλέας Δέτσκας. Εμένα με διέκοψε διότι ξεκίνησαν μη γνωρίζοντας τον τίτλο. Του μίλησα από το 1935 που έγινε το κίνημα των καθηγητών, δασκάλων εδώ για την
εκπαίδευση στο χώρο μας. Του μίλησα για το κομμουνιστικό καθεστώς της συνέπειας, γιατί δεν εμβαθύστηκε η δημοκρατία τα τελευταία 27 χρόνια όσο έπρεπε, και μου είπε όχι, θα ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή μετά μίλησε ο κύριος Ζήσος Λούτσης και αυτός έθεσε τα θέματα του Δήμου και εστίασε ο καθηγητής παιδείας που έχουμε εκεί στο χώρο. Τα ερωτήματα ήταν, δεν μου άρεσαν σε πρώτη άποψη. Λένε ότι μας γνώριζαν, αλλά δεν μας γνώριζαν. Μας λέγανε ότι τα παιδιά τα μαθαίνετε ελληνικά στην πρώτη τάξη. Τα μαθαίνετε ελληνικά στον ήπιο. Δηλαδή δεν είχαν εικόνα ότι εμείς έχουμε δηλαδή μια ιστορία. Εσείς αποκομίσατε την εντύπωση ότι αυτοί δεν γνώριζαν την κατάσταση. Δεν γνώριζαν την κατάσταση. Όχι, δεν γνώριζαν, όπως είπαν. Ήταν ένας Σλοβάκος, μια Ολλανδέζα, ένας Πολωνός και ένας Γερμανός, νομίζω. Ναι. Κατά την άποψή σας, ποια είναι τα προβλήματα από την μη εφαρμογή της σύμβασης πλαίσιο και πώς νομίζετε εσείς έχει εφαρμοστεί όπως χρειάζεται η σύμβαση πλαίσιο μέχρι στιγμής στη χώρα? Εμείς αναρτήσαμε στα μέσα του Δήμου, τα ηλεκτρονικά μέσα, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μια κοινή σύσκεψη όσοι διανοούμενοι που μένουν στο χώρο μας ή και όλοι όσοι είναι Αθήνα και Αμερική και ξέρω εγώ, για να κάνουμε αυτή την έκθεση που μας πρότεινε αυτή η Επιτροπή. Δηλαδή μέχρι τις 10 Μαΐου απαιτούν να κάνουμε μια έκθεση εγγράφως, γιατί τα έγγραφτα μέσα μένουν. Ό,τι είπαμε εκεί εμείς ξεχάστηκε ή μάλλον δεν μεταφράστηκε και σωστά. Και αυτό θέλουμε να συζητήσουμε εδώ σήμερα υπό κοινού, να περάσουμε το μήνυμα στον κόσμο, πόσο ευαίσθητοι είμαστε πια οι Έλληνες του 1990 που κάνουν μια τεράστια διαμαρτυρία εδώ κάτω. Είμαστε αυτοί που συστήσαμε την Ομόνοια και μετά βλέπουμε η Ομόνοια να φθείρεται, να αναζητούν οι προέδροι της Ομόνοιας να κατέβουν και δημάρχοι. Δηλαδή αυτός ήταν ο πολιτικός μας στόχος, να γίνουμε κάποια εργαλεία των δήμων ή των κοινοτήτων. Δηλαδή χάσαμε τον πολιτικό μας προορισμό. Δηλαδή τα δικαιώματά μας είναι ερμηνευόμενα βάσει αυτού του νόμου 96 ή είναι δικαιώματα πηγαία? Γιατί εγώ βλέπω ότι όλοι οι νόμοι που μας έρχονται στο Δήμο έχουν πνεύμα ευρωπαϊκό. Έχοντας πνεύμα ευρωπαϊκό, βλέπω πιο πρόσχερη είναι η πορεία αν εφαρμόσουμε τους νόμους του αλβανικού κράτους που έχουν ευρωπαϊκό πνεύμα. Δηλαδή η διαδικασία μας επισπεύδεται καλύτερα διαμέσων αυτών των νόμων, διότι έχουν ευρωπαϊκό πνεύμα και εμείς αν τους εφαρμόσουμε όπως πρέπει μπορούμε να προχωρήσουμε ως κοινωνία, και αυτό να είναι ένα στήριγμα, αυτός ο νόμος 96 που μας πλαισιώνει σε αυτά τα δικαιώματα. Εσύ κατά την άποψή σου, εφόσον είσαι και νομικός, ως τοπική αυτοδιοίκηση, τι νομίζεις ότι μπορείτε να προτείνετε σε αυτή την έκθεση, να συμπεριληφθεί σε αυτή την έκθεση που θα παραδοθεί έως τις 10 Μαΐου στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Καταρχήν δεν θα κάνουμε μία έκθεση. Μία θα κάνουμε εμείς, μία ο Δήμος Φοινικαίων, μία η Ομόνοια, μία η Χιμάρα, μία η Κοριτσά. Δηλαδή εμείς θέσαμε εκεί, εγώ τις είπε αυτής ότι τα όρια των αυτών που είναι Έλληνες μειονοτικοί δεν είναι μόνο στο Δήμο Δρόπολης, είναι και στο Αργυρόκαστρο και στην Ατύρανα και στο Τεπελένη. Εμείς ως φορέας δικαιωμάτων ο Δήμος Δρόπολης, γιατί είμαστε Δήμος με ειδικό καθεστώς όπως συστήθηκε από τη διοικητική διαίρεση, είμαστε Δήμος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, πρέπει να φτιάξουμε αυτό το έγγραφο στα πλαίσια του Δήμου. Εμείς θα διαφοροποιήσουμε τα θέματα που είναι δημοσίου δικαίου, θα πούμε υπάρχει ισότητα στις επενδύσεις, το περιουσιακό έχει επιληθεί, έχουμε εφάμαξη του πληθυσμού, έχουμε δικαίωμα στην παιδεία, στις πινακίδες, στην επικοινωνία, όλα αυτά τα δικαιώματα που πηγάζουν από το συνταγματικό και το σύνταγμα και το συνταγματικό δίκαιο. Και μετά εκεί στη δεύτερη παράγραφο θα αναγράψουμε τα δικαιώματα ιδιωτικού δικαίου. Αν εσύ αισθάνεσαι ελεύθερος, αν έχεις δικαίωμα θρησκείας, παιδείας, δηλαδή αυτά που είναι στην ιδιωτική σφαίρα του καθενός. Αυτό να το κάνουμε από κοινού θα ήθελα. Γι' αυτό κάναμε αυτή την ανοιχτή, είναι η πρώτη φορά που εμείς ένας Δήμος θα κάνουμε ένα τόσο σοβαρό έγγραφο που θα το πάμε σε αυτή την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτά εκεί υπάρχουν όργανα τα οποία κάνουν συστάσεις μετά στα κράτη-μέλη. Δηλαδή κάνουν σύσταση στην Αλβανία, τις λένε κοίταξε εκεί στον Νότο, δεν έχει ισότητα στις επενδύσεις. Δεν έχει ό,τι μπορούμε εμείς να καταγράψουμε ότι είναι κρίσιμο
Δίχως φυσικά να βλάψουμε και την πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εγώ βλέπω προς όφελός μας αν γράψουμε ένα κατάμαυρο έγγραφο που... Αλλά νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που εμείς ασκήσουμε ελεύθερα ένα δικαίωμα του Δήμου μαζί με τους δημότητες, με το Συμβούλιο του Δήμου. Ναι. Εσείς, ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή, πώς σκέφτεστε να συγγράψετε ή να καταρτήσετε αυτή την. Με ποιον τρόπο να καταρτήσετε αυτή την έκθεση, θα καλέσετε εμπειρογνώμονες να δώσετε την άποψή τους, πώς θα καταρτήσετε αυτή την. Εγώ, δίχως να θέλω να προσβάλλω κανέναν, έχουμε τόσο πνευματικό πλούτο εμείς η μειονότητα και τόσες χιλιάδες παιδιά σπούδασαν από την Πάντη, από την Αμερική και παντού, που όπως μου είπε κάποιος, να μην είμαστε μόνο να κόβουμε πίτες. Να μαζευτούμε εκεί στο Συμβούλιο και να ξεχωρίσουμε ποια δικαιώματα βλέπουμε εμείς μας αρμόζουν, τα οποία πρέπει να τα καταγγείλουμε, αν έχουν καταγγελτικό χαρακτήρα. Δεν ήρθε το Συμβούλιο. Μπορεί να πούμε και καλά πράγματα. Δεν είναι ακριβώς, δεν είμαστε στο 91 που είχαμε το φόβητρο του κομμουνισμού, μήπως ξανά επέστρεφε. Τώρα ζούμε σε μια άλλη εποχή. Μπορούμε να δείξουμε ότι είμαστε και συμπαραστάτες αυτής της χώρας στην πορεία της, αλλά να μας σέβονται αλληλέγγυα αυτά τα αιτήματα που έχουμε εμείς. Νόμιμα δηλαδή. Με βάση τον νόμο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει και εμείς να πτυχθούμε φάμιλα με τους άλλους δήμους. Πρέπει αυτό το αίτημά μας να τα ακούσει και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, ότι εμείς έχουμε μια κυρίαρχη φωνή εδώ. Δεν είμαστε ότι θα έρθει κάποιος να μας το υπαγορεύσει, γράψτε αυτό ή μη γράφετε καθόλου. Ναι. Γι' αυτό... Δηλαδή εσείς σκέφτεστε, από ό,τι κατάλαβα, να προσελκύσετε και πνευματικό, διανοητικό προσωπικό από τους ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδας. Ναι, και εκτός Ελλάδας και Αμερικής και όπου μπορούν να είναι να μας βοηθήσουν. Εγώ ρώτησα και έναν βουλευτή στη Θεσσαλονίκη, μου είπε να το στείλετε και εμένα το έγγραφο να το διαβάσω και εγώ. Δημοκρατία δεν έχω. Εμείς δεν θα καταγγείλουμε κάτι που δεν υπάρχει. Θέλουμε να πούμε αυτά που έχουμε προβλήματα. Να τα απαριθμίσουμε. Ναι. Δηλαδή, κατά την άποψή σου, ως νομικός που είσαστε, από τη μέχρι τώρα πορεία, εσύ ποια θα επεσήμενες τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι στιγμής και που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την εκθέση όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα? Το περιουσιακό το θεωρήσαμε και στο Δήμο Φινίκη, είναι το ένα θέμα που το συζήτησαμε, θα κάνουμε από κοινού καταγγελία ότι δεν άνοιξε ποτέ στο περιουσιακό θέμα εδώ στο χώρο μας και ούτε εξετάστηκε. Δηλαδή έχουν υφαρπαχθεί στο Δήμο μας 6.500 χεκτάρια από αγνώστους και δεν ξέρω με ποιον τρόπο έχουν εκτίσει αυτούς τους τίτλους. Εμείς ζήτησαμε και στην κυβέρνηση και στο υποθηκοφυλάκιο και σε αυτή την επιτροπή που θα μας δώσει τους τίτλους ιδιοκτησίας να λάβει υπόψη. Εγώ χθες στο Συμβούλιο μίλησα να πάμε και όλοι στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Ράμ. Όπως είναι το Συμβούλιο 21 άτομα, 25, να πάμε εκεί να του πούμε τι θα γίνει με το θέμα του περιουσιακού. Νούμερο ένα πρόβλημα που έχουμε. Μα εσείς ως Δήμο όμως έχετε καταγράψει ποιες είναι αυτές οι φαρπαγμένες, δηλαδή αυτές οι περιουσίες που έχουν πάρει άλλοι νόμιμα ή παράνομα αυτό από το Δήμο σας? Αυτό το έγγραφο μας το επέστρεψε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το έχουμε ως έγγραφο. Αλλά το υποθηκοφυλάκιο δεν μας δείχνει τους ιδιοκτήτες. Λέει για μένα είναι 5 ετών εργασία να ψάξω ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, που δεν είναι η αλήθεια. Θέλουν να νομίζουμε ότι θα ξεχαστούν. Η σφαίρα των ατομικών δικαιωμάτων και δημοσίων δικαιωμάτων είναι ότι δεν μπαίνουν σε παρενθέσεις και θα τα ξεχάσουν. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που έχουμε, το περιουσιακό. Δηλαδή, όσον αφορά το περιουσιακό, για να επιμείνω, εσείς πιστεύετε ότι αυτές οι περιουσίες που πήραν άλλοι τις πήραν παράνομα? Εγώ... Δηλαδή μπορούν να τις εντάξουμε σε αυτές που σήμερα, ναι, λέει η κυβέρνηση για όλα τα παράλια και τα λοιπά, παράνομα που είχαν πάρει παράνομοι ιδιοκτήτες με παράνομο τρόπο, σε αυτό εντάσσεται δηλαδή ή τις είχαν πάρει παράνομα? Αυτοί είχαν γνώση του αδίκου ιδιοκτήτες. Η λέξη παράνομα θα την εξετάσει στο δικαστήριο, γιατί προς τα εκεί θα οδεύσει η υπόθεση. Παράτυπα θέλω να το πω. Δηλαδή είχαν άγνοια
του αδίκου, η γνώση του αδίκου. Εμείς είμαστε ένας νέος φορέας και δεν μπορώ εγώ να εξαγγείλω εξ αρχής ότι είναι παράνομος ή έχει κλέψει την περιουσία. Θέλω αυτός ο ιδιοκτήτης να μας υποδείξει τον τρόπο πώς απέκτησε τον τίτλο ιδιοκτησίας και αν δεν είχε αποκτήσει ακόμα. Και το χειρότερο είναι μη έχοντας τίτλο ιδιοκτησία έχουν αφαιρεθεί από το Ιβεντάρ που λένε του Υπουργείου. Μιλάμε για 6.500 χιλιάδες εκτάρια, όχι στρέμματα, εκτάρια. Δηλαδή όσο είναι ο μισός ο κάμπος της Δρόπολης και περισσότερο. Δεν γνωρίζουμε και με ποιους συνορεύουμε. Ένας μπορεί έχει πάρει 10 εκτάρια και στην πράξη του είχαν δώσει 100 εκτάρια δίπου. Εγώ θέλω να γνωρίζω τα σύνορα. Αυτή η επιτροπή DATEC που εδρεύει Σατήρανα και θα βγάλει τους τίτλους ιδιοκτησίας για λογαριασμό του Δήμου είναι ιδιωτικού δικαίου εταιρεία. Και αυτή μας στέλνει, μας αυτά τα έγγραφα, λέει θέλουμε να μας ενημερώσετε. Και εμείς απορρίψαμε το έγγραφό της, έπρεπε να το περούσαμε στο Συμβούλιο στις 20 του μηνός, να αποδεχόμασταν δηλαδή τους καταπατητές και καλώς έχουν πράξει. Και εμείς το Συμβούλιο το απέρριψε. Και θα συστήσουμε μια επιτροπή κοινού από το Συμβούλιο του Δήμου μας, με εμάς εκεί θα συστήσουμε για να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό θέλουμε να το εξαγγείλουμε και σε εσάς το θέμα που έχετε προβληματισμό απάνω πόσο σοβαρό είναι το περιουσιακό. Και ο πρέσβης της Ελλάδος ήσουν πέρσι εκεί που ήρθε, μας είπε η Αλβανία δεν πρόκειται να πάρει ποτέ ψήφων από εμάς στην ευρωπαϊκή της πορεία αν το περιουσιακό δεν το δει ως θέμα ως έχει. Εσείς ως ο Δήμος δεν γνωρίζετε πού βρίσκονται αυτά τα τεμάχια, ναι, τα οποία έχουν πάρει άλλοι. Γνωρίζομαι. Κάναμε το λεγόμενο αζορνίν, δηλαδή με βάση τα τεμάχια που έχει ο Δήμος και τα τεμάχια που λείπουν. Γνωρίζομαι, αλλά δεν γνωρίζομαι τους ιδιοκτήτες. Α, δηλαδή εσείς έχετε εντοπίσει ότι, ναι, το τάδε, ότι αυτό τα κενά, αυτά τα κενά υπάρχουν, ότι είναι αυτά όλα τα κενά. Αλλά δεν γνωρίζετε όμως δεν γνωρίζομαι τους ιδιοκτήτες και τον τρόπο πώς έχει χτίσει τον τίτλο. Γιατί έχουμε νόμιμο συμφέρον. Τότε σε αυτό το παίρνανε από κράτος. Η διαδικασία τώρα είναι το δικαστήριο θα το ξαναεπιστρέψει στο κράτος και το κράτος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα το ξαναεπιστρέψει στο Δήμο. Αλλά εμείς έχουμε νόμιμο συμφέρον, λέει το δίκαιο. Ένομο συμφέρον. Δηλαδή εμείς πρέπει να εισπράταμε φόρους από αυτούς που έχουν αυτές τις τεράστιες ιδιοκτησίες στο Δήμο. Ενώ αυτοί 27 χρόνια είναι αφανείς εκεί. Δηλαδή εξοντώθηκε το δάσος στην Τζάτιστα και δεν ξέρουμε και ποιος το κόβει και ποιοι είναι αυτοί. Τέτοια τεράστια έκταση, εγώ δεν νομίζω θα έχει κάποιος να έχει σε 700 εκτάρια περιουσία. Είδαμε πώς χάθηκε η υπόθεση εκεί στο Βόδινο, ότι διεκδικούσε ένας και την πλατεία του χωριού ή όχι. 11 εκτάρια ήθελε και έλεγε στο δικαστήριο ότι αυτοί είναι αυτούς που εμείς είχαμε φέρει εδώ. Κάτι ανοησίες που δεν λέγονται στα δικαστήρια εκτός, μια σύγχρονη δημοκρατία. Εκτός από το ιδιοκτησιακό, τι άλλο σας απασχολεί εσάς ως Δήμος και που θα πρέπει να συμπεριλάβετε στην έκθεση αυτή που θα παρουσιάσετε? Όπως λέει ο νόμος. Αυτά τα, ο νόμος 96-207 δεν είναι, είναι μια ερμηνεία του συντάγματος της Αλβανίας ή της Ελλάδος, δηλαδή έχει αυτό το πνεύμα δικαίου. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιο που δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε. Γι' αυτό χρειάζεστε όλοι στο θέμα παιδείας θα μιλήσετε εσείς οι πρώην δάσκαλοι, πώς θα εννοήσουμε την παιδεία στο χώρο μας, τι θέλουμε. Κάματε τεράστια προσπάθεια εσείς, ο Μπάρκας, έγγραφα, να μας το πείτε. Στο θέμα εδώ που λέει εντρέιτε αϊνφορμίμητ, στο θέμα της ενημέρωσης, φτιάξαμε έναν, έχουμε και εμείς έναν νόμο στο Δήμο για την ενημέρωση, εμείς κάναμε το πλάνο της τρασπαρέντσας λέγεται, δηλαδή το πλάνο της διαφάνειας. Το πλάνο της διαφάνειας αναρτήσαμε σε αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα όλα αυτά τα τετραγωνάκια πώς θα λειτουργεί εσωτερικά η δημόσια διοίκηση και εσείς πώς θα παρατηρείτε την πορεία του Δήμου. Δηλαδή η διαφάνεια είναι όρος δικαίου πια. Ήρθε έγγραφο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει επιβλέπει και ποινές αν μέχρι τις 10 Μάη δεν κάναμε αυτό το πλάνο. Κακώς το είχαμε αργήσει. Έπρεπε να είχαμε τρέξει πιο καλύτερα σε αυτά τα θέματα. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιο δικαίωμα που δεν χαίρει να μην το ερμηνεύσουμε. Γι' αυτό θα μας πάρει μήνες ολόκληρος να το συζητήσουμε. Πώς θα χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα, λέει εδώ παρακάτω. Ποιες είναι οι διεθνείς συνθήκες. Ο νόμος 11 αυτού του νόμου της ενημέρωσης αναφέρεται ότι υπεγράψαμε εμείς, δηλαδή πώς θα τον κάνουμε εργαλείο εμείς τον νόμο, αυτόν τον νόμο. Δηλαδή εμείς ο Δήμος
αυτόν τον αόριστο γενικό νόμο θα προσφύγει στα εν λόγω Υπουργεία, θα γίνει ερμηνευτικός νόμος, μετά εμείς θα εκδίδουμε διοικητικές πράξεις. Δηλαδή θα βγάλουμε κονδύλιο και θα πάμε να αναγράψουμε τις σβησμένες πινακίδες που είναι στην Εθνική Οδός. Θα γράψουμε στα χωριά, θα βγάλουμε κονδύλια για την παιδεία καλύτερα όπως εσείς μας προτείνετε ένα σύστημα να υπάρχει. Στην Αλβανία πρόκειται, δηλαδή η έκθεση θα είναι πριν από τις 10 Μαΐου, ενώ μετά από αυτό στην Αλβανία θα ψηφιστεί ο νόμος ο οποίος έχει καταρτιστεί για την, με τις διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης πλαίσιο. Το σκέφτηκα εσείς, και εγώ. Αφού είδατε, διαβάσατε τον νόμο που πρόκειται να ψηφιστεί, τι παρατήρηση έχετε ως τοπική αυτοδιοίκηση για τα δικά σας δικαιώματα φυσικά? Αλήθεια δεν έχω, το προβληματίστηκα και εγώ απάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή τρέξαν πιο πριν αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αντί να μας έρχονταν εμάς οι εφαρμοστικοί νόμοι από τα κάθε Υπουργείο και να το συζητούσαμε πιο άνετα εμείς. Δηλαδή να κάναμε συστάσεις στα Υπουργεία ότι θέλαμε αυτό, ενώ δεν προβλέψατε το ανάλογο κονδύλι. Αλλά η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ακριβώς όπως έχουμε αυτόν τον νόμο μπροστά μας. Δηλαδή θέλει μια οριστία. Δεν μπορούμε εκεί να γράφουμε λεπτομέρειες τώρα. Νομίζω εγώ, εσείς που έχετε περισσότερη εμπειρία σαν παλιότεροι, να μας πείτε, γιατί είναι και πρώτη φορά που συντάσσουμε ένα τέτοιο έγγραφο, δίχως να θέλουμε να έρθουμε σε σύγκρουση με τις αρχές του κράτους δικαίου. Δηλαδή θα κάνουμε κάτι έκτρωμα. Όταν μας έρθουν αυτοί οι ερμηνευτικές διατάξεις αυτού του νόμου, τότε θα τα συζητήσουν. Η υφυπουργός Δράλιο ξέρει καλύτερα το θέμα και περιμένει, το παρακολουθεί, δηλαδή τι θα κάνει κάθε Υπουργείο με εμάς. Τι θα κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Μα δεν νομίζετε πως είναι αργά, εφόσον ίσως ψηφιστεί το Μάιο, δεν έχουμε παρά ένα μήνα μπροστά μας για να συζητήσετε, να δείτε αυτόν τον νόμο και να κάνετε τις προτάσεις σας, σε τι συμφωνείτε, προτάσεις για τη βελτίωσή του κτλ. Και πώς να κάνω. Βλέπεις, δεν υπάρχει και άλλη οδός. Αυτοί λειτουργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έτσι νομίζω. Δεν θα γράψουμε αυτά που δεν θέλουμε να γραφτούν στο νου μας. Δηλαδή δεν είμαστε θυμωμένοι με το κράτος. Έχουμε υπομονή στη φύση των δικαιωμάτων ή όχι. Είμαστε Έλληνες εδώ και χιλιάδες χρόνια και ξέρουμε να καρτερέσουμε. Εμείς έζησαμε το 90. Δηλαδή δεν πήγαν όλοι με άδεια εργασία στην Ελλάδα όπως απαιτείται σήμερα να εργαστεί στη Γερμανία. Στην Αμερική όχι. Η Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες για την πείνα, για τη φτώχεια, έδειξαμε ανθρωπισμό. Και πάνω στις αρχές του ανθρωπισμού θέλουμε να πούμε ότι αυτά τα δικαιώματα μας ανήκουν εμάς. Πώς θα το κάνουμε? Δεν είναι κάτι ξένο. Η Ευρωπαϊκή Πορεία, αυτά τα δύο όργανα, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύο αλληλουχίας όργανα, δηλαδή δεν είναι ξεχωρί. Εμείς έχουμε και το πρόγραμμα του Δήμου της Ευρώπης, το οποίο εκεί μέσα βλέπουμε ότι εμείς έχουμε και δύο ψήφους, είμαστε η μόνη κοινότητα στην Αλβανία που έχουμε δύο ψήφους, της Κύπρου και της Ελλάδος. Δηλαδή δύο σημαίες εκεί κυματίζουν σαν τύρανα, η ελληνική και η κυπριακή, και εγώ είμαι εκπρόσωπος τους δίπλα. Δηλαδή έχουμε κάποια δύναμη, αν θέλουμε, να φέρουμε εις πέραν αυτά που σκεπτόμαστε. Εγώ θέλω την βοήθεια σας πραγματικά. Να έρθετε εκεί όλοι εσείς που γνωρίζετε από το 90 τα θέματα για να τα συζητήσουμε ένα-ένα-ένα. Όπως είπα και στην αρχή, εμείς στην εκπομπή μας αυτή θα καλέσουμε και άλλα πρόσωπα, πολιτικά, ίσως και εκπαιδευτικούς, αυτοί που γνωρίζουν τα θέματα, για να συζητήσουμε περί του θέματος αυτού. Αλλά τώρα θέλαμε περισσότερο να επικεντρωθούμε σήμερα στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσείς πιστεύετε ότι με το νέο Δήμο, με τις νέους Δήμους που δημιουργεί μετά τις τελευταίες εκλογές, εσείς έχετε περισσότερη ανεξαρτησία, έχετε περισσότερα δικαιώματα σε σύγκριση με πιο πριν? Με το πιο πριν αναμφισβήτως έχουμε περισσότερα, γιατί το είπα και στην αρχή ότι οι νόμοι που έρχονται στην Αλβανία περνούν από τον κόσκινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πιο παραμικρός νόμος, δηλαδή περιέχει
χρήσμα και πνοή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό εμάς είναι το κεκτημένο που λέει συνέχεια ο κύριος Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είναι αυτό το κεκτημένο που κτίσαμε, αυτή η δυναμική που έχουν οι νόμοι, το οποίο είναι και το όχημα που εμείς με μια καλή διαχείριση μπορούμε να το στρέφουμε πάντα εις όφελός μας. Πρόσφατα η κυβέρνηση, αν έχετε υπόψη σας, ακύρωσε την εφαρμογή του νόμου 7501, κυρίως στις παραλιακές περιοχές, και να μην δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας που πάρθηκαν με το νόμο 7501, κυρίως στις παραλιακές περιοχές. Εσείς εδώ δεν είστε παραλιακή περιοχή, παραλιακός δήμος, αλλά ίσως να έχει κάπως η Φινίκη. Ίσως να έχει κάποιο. Και περισσότερο έχει μάρει. Εσύ τι νομίζεις, είναι σωστή η απόφαση αυτή της κυβέρνησης? Η έννοια του Αιγιαλού υπήρχε στην ερμηνεία του συνταγματικού δικαίου της Ελλάδος. Εγώ απορούσα πώς έχουν δώσει αυτές τις περιουσίες. Τον Αιγιαλό, 500 μέτρα εννοεί το Σύνταγμα από τη θάλασσα μέχρι, είναι Αιγιαλός. Και αυτό ήταν περιουσία του κράτους, όπως και η θάλασσα. Και εδώ οι πηγές του νερού έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Είναι περιουσία του κράτους. Ο όμορος δήμος του Λιμποχόβου λέει: πληρώστε μου εμένα φόρους. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι οι αγάδες έχουν πεθάνει στο Δήμο. Ενώ το νερό είναι περιουσία του κράτους. Και ιδιοκτήτης είναι το γνωστό μπασένι της Αυλώνας, οι Βλώρες που λένε, και εκεί εμείς οφείλουμε την αξία του νερού που παίρνουμε συνεπράβηστα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στην περιουσιακό. Εσύ γνωρίζεις ότι κάνουμε το σχέδιο ανάπτυξης με τον κύριο Μπεσνή Καλία, και αυτός εντόπισε διαμέσων δορυφόρων ότι υπάρχουν και άλλες 3.000 χεκτάρια χαμένα στην Πάνω Δρόπολη, παραλίες, πλαγιές, τα οποία δεν έχουν γραφτεί. Και αυτό μας βάζει σε νέους προβληματισμούς. Όταν λέει έχουν χαθεί, τι εννοείται έχουν χαθεί? Δηλαδή δεν προλάβα να κάναν το αζορνίμι που έπρεπε να κάναν εδώ πάνω στο... Και δεν έχει γίνει. Δηλαδή δεν εμφανίζονται ούτε στο περιουσιολόγιο του κράτους, αλλά ούτε σε αυτά που μας επέστρεψαν εμάς. Είναι μια παράγραφο που θέλει να φέρουμε στο φως και αυτά τα ζητήματα. Έχουν χαθεί, είναι ανύπαρκτα. Άνευ... Είναι ανύπαρκτα στους χάρτες, στο κτηματολόγιο. Πού είναι ανύπαρκτα? Παντού είναι ανύπαρκτα. Και στους χάρτες και στο κτηματολόγιο. Αυτό το βρήκαν η καταγραφή που γίνεται διαμέσων των οργάνων, των δορυφόρων. Το ποτάμι δεν είναι τόσο φαρδί όσο λέει, είναι πιο στενό. Ενώ η άλλη είναι περιουσία. Αλλού οι πλαγιές δεν έχει φωτογραφηθεί καλά, είναι μια έκταση, και αυτά θέλουμε να τα ανακαλύψουμε και να τα φέρουμε στην περιουσία του Δήμου. Είναι δύσκολο το θέμα το περιουσιακό. Πρέπει να το κάνουμε υπόθεσή μας. Να μην φαίνεται ότι είναι υπόδειξη της χυμάρας, επειδή σε εκείνη πιο η αξία της γης είναι μεγάλη, και ο πρέσβης εδώ το ανάφερε και σε εμάς, ο πρώην πρέσβης της Ελλάδος είπε: κοιτάξτε, θα το φτάσω μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς οι ιστορίες λύνονται βήμα προς βήμα, step by step. Δεν λειτουργούν τα δικαστήρια αν του πας χίλιες υποθέσεις. Μία-μία πρέπει να τις πάμε. Πρέπει να στήσουμε ένα γραφείο ή να βρεθούν κονδύλια ή να έχουμε ένα εξωτερικό γραφείο ή άλλους δικηγόρους. Αλλά πρέπει το πρόβλημα να το ξεκινήσουμε για να φτάσουμε κάπου. Έχουμε ένα θαυμάσιο χώρο. Αυτό το πολεοδομικό σχέδιο που κάνει το Πανεπιστήμιο μας ανοίγει τα μυαλά, τα φτερά, πώς θα έρθει η ανάπτυξη, τι συμβαίνει με τις περιουσίες, με τα σπίτια μας, πώς θα νομιμοποιηθούμε. Θέλουμε να γίνουμε δήμος ευρωπαϊκός, να γίνουμε οι καλύτεροι. Αυτά θα βγουν στην πορεία. Μάλιστα. Και μια που είμαστε για την κατάρτιση αυτή της έκθεσης. Πότε σκέφτεστε να αρχίσετε δουλειά, γιατί από ό,τι πρέπει εσείς να είστε ενσυνείδητος, πρέπει όσο πιο γρήγορα. Πότε πρόκειται να συγκροτήσετε αυτή την επιτροπή για να καταρτήσετε την έκθεση? Πρώτα πρέπει να τα συζητήσουμε μαζί με τον Δήμαρχο και όλοι, να φτιάξουμε επιτροπές ανά άρθρο, λέω. Να πάρουμε το θέμα παιδείας, να φτιάξουμε μια επιτροπή παιδείας. Μετά να φτιάξουμε μια επιτροπή πώς ασκούνται τα δικαιώματα. Δεν ξέρω, όλα μπορούμε να φτιάξουμε από κοινού, να μαζευτούμε στο γραφείο του Συμβουλίου του Δήμου, ένας να ομιλεί για την παιδεία, άλλος για το περιουσιακό. Δεν θα λύνουμε το πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Αυτό πώς σκέφτεστε λίγο να λέω, όπως είναι τα άρθρα εδώ, έτσι και να ξεκινήσω. Και μετά θα κάνουμε μια ολομέλεια στο τέλος, να κάνουμε μια κοινή σύσκεψη και να πούμε ότι
Πιστεύετε ότι μέχρι την 10η Μαΐου, ας πούμε, που είναι και τελευταία προθεσμία παράδοσης της έκθεσης, θα είστε έτοιμοι να παραδώσετε την έκθεση αυτή? Μπορούμε να το κάνουμε. Είμαι αισιόδοξος σε αυτό. Δεν μας λείπει και τίποτα. Το ξαναείπα, τόσα παιδιά έχουμε στην Αθήνα και εδώ είμαστε και εμείς όλοι από κοινού είχαμε φτιάξει την Ομόνοια του 91. Θυμάστε τι κάναμε. Τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εκτός αν σκεφτόμαστε κάτι άλλο, αν δεν θέλουμε. Αν έχουμε ξεχάσει την καταγωγή μας, τη φυλή μας, τα ιδανικά μας, τη σημαία μας. Πώς θα κάνουμε? Μάλιστα. Κύριε Μάνο, και δύο τελευταίες ερωτήσεις. Εκτός, ας πούμε, εντός εισαγωγικών θέματος. Άκουσα στο περασμένο γενικό, στο συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο, παράπονα ότι η κυβέρνηση δεν κάνει επενδύσεις, δεν δίνει χρήματα για τη γεωργία. Πώς αληθεύει αυτό? Εκεί έγινε μια παρερμηνία του νόμου. Ο νέος νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης per Finanzat Vendorele για τα οικονομικά των Δήμων προβλέπει ότι ανά δύο μήνες εμείς πρέπει να κάνουμε έκθεση στο Υπουργείο Οικονομικών και να τους λέμε τι προβλέψουμε, την προβλεψιμότητα. Η προβλεψιμότητα λέει ότι 40% των φόρων που εισπράττουμε από την γεωργία πρέπει να ξαναεπενδύονται. Και ο σύμβολος εκεί, ο κύριος Κουρεμένος, δεν το κατάλαβε το θέμα. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η οχλαγωγία, συγγνώμη για τη φράση, αλλά το θέμα έτσι ξεκίνα. Ότι πρέπει να ξαναεπιστρέφουν στην γεωργία αυτοί οι φόροι. Αλλά αυτά είναι τόσα λίγα λεφτά που και ο κάμπος είναι τεράστιος, που κύριο θέμα ήταν αν είχαμε το σκαπτικό μηχάνημα και καθάριζαμε τα κανάλια, αν βρίσκαμε σοβαρούς επενδυτές που ήθελαν να κάνανε επενδύσεις η γεωργία. Δεν νομίζω ότι με τους φόρους θα κάνουμε κάποια πολιτική στη γεωργία τόσο αξιόπιστη που να εκπροσωπεύσει τη γεωργία αυτού του αιώνα που ζούμε. Μάλιστα. Κύριε Μάνο, μεθαύριο είναι 25 Μαρτίου, η Εθνική Εορτή. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Όπως κάθε χρόνο μας γεμίζει χαρά. Τα παιδιά έχουν μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες που κάνουν πρόβες με τον κύριο Τούνη. Μας γεμίζει χαρά, αισιοδοξία. Θα πάμε στην εκκλησία στην ημέρα της Παλιγεννησίας. Θα κάνουμε τη γνωστή παρέλαση, θα απαγγέλουν ποίηματα. Είναι ένα καλό μήνυμα που δίνουμε σε αυτή την εποχή του εθνομηδενισμού. Θέλουμε τα παιδιά να εμψυχωθούν με τις αξίες του έθνους μας, των αγώνων, των ηρώων, του έπους του 1821, για να εμπνευστούν να γίνουν καλοί και τίμιοι πολίτες, άξιοι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ, κύριε Μάνο, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και σας εύχομαι όσο πιο γρήγορα να καταρτήσετε αυτή την πολυπόθετη έκθεση για να την παρουσιάσετε στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο εξαγγείλω από εδώ θέλω να αναλάβεις αρχηγικό και συμβουλευτικό ρόλο. Δεν θέλω να έρθεις με την κάμερα, να έρθεις με την πένα όπως έκανες στα παλιά συμβούλια. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Με το θέμα αυτής της σίγουρα θα πρέπει να έχετε καταλάβει. Θέμα της επόμενης εκπομπής μας θα είναι, χωρίς άλλο, οι γιορτασμοί για την 25η Μαρτίου. Ωστότε, λοιπόν, να είστε όλοι καλά.